Δύο φορές πετυχημένης διάρρηξης. Α, και υπήρξαν και απόπειρες. Προσπαθειών, ναι. Από ξένους πάντα, όχι από Έλληνες. Από ξένους. Ναι. Είστε της άποψης ότι είναι εισαγόμενο αυτό το φρούτο? Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οφείλεται η έξαρση στους οικονομικούς πρόσφυγες και δεις τους Αλβανούς? Δεν το συζητώ. Αλλά έχω μία ένσταση με αυτά που βλέπω αυτές τις μέρες. Να την ακούσω. Βλέπω αυτές τις μέρες τους Έλληνες πολίτες και δεν ξέρω, μπορώ να τους θυμώσει αυτό που θα πω. Το άκουγα και εδώ όταν ήρθα το πρωί και άκουγα τα τηλεφωνήματα που παίρνα και βρίζαν και φωνάζουν τους Αλβανούς. Έχουν δίκιο. Κι εγώ υπήρξα θέμα κλοπών και μεγάλων κλοπών από ξένους. Παρόλα αυτά, ένα καλό που έχουμε οι Έλληνες και που είχαμε πάντα ήταν αυτή και η φιλοξενία και ο τρόπος που δεχόμασταν και αγκαλιάζαμε πάντα τους και ξένους. Δεν υπήρχε το μικρόβιο του ρατσισμού που ατέστηκε. Μπράβο, είπατε τη λέξη, την πήρατε από το στόμα μου. Κοντεύουμε να γίνουμε ρατσιστές σε φοβερό βαθμό. Δηλαδή μου θυμίζει Γερμανούς με Εβραίους η συμπεριφορά πια. Όταν βλέπω κάποιους ανθρώπους οργισμένους που λένε «Οι Αλβανοί είναι καθάρματα, οι Αλβανοί είναι έτσι». Δεν είναι όλοι οι Αλβανοί καθάρματα. Δεν είναι όλοι οι Αλβανοί κακοποιοί. Δεν είναι όλοι οι Έλληνες καλοί. Σωστό. Σίγουρα πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που κινδυνεύουμε από τους ξένους. Γιατί είναι πρόσφυγες, γιατί δεν έχουν τίποτα, γιατί. Αλλά έχει φτάσει σε επίπεδο πια κυβερνητικό. Δηλαδή πιστεύω ότι αν η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι, αν δεν ληφθούν κάποια άλλα μέτρα και για τα σύνορα και για τους ανθρώπους που είναι μέσα στη χώρα, δεν μπορεί η κυβέρνηση να είναι τόσο ανοιχτή, ελάτε παιδιά όλοι, και μετά να πρέπει ο κόσμος να προφυλαχθεί. Τώρα δεν είμαστε έτσι, δεν είμαστε στο ελάτε παιδιά. Είμαστε στο τους πιάνουμε, τους εκτοπίζουμε, τους στέλνουμε πίσω και σε 24 ώρες έχουν ξαναμπεί. Εκεί είμαστε. Ναι, ας κάνουμε, γι' αυτό είπα πριν αυτό για τα σύνορα. Ας κάνουμε, δεν θα κάνω εγώ πρόταση στην κυβέρνηση τι να κάνει, ας βρουν τους τρόπους. Ας βρουν τους τρόπους να είναι πιο ασφαλής η χώρα από όλο αυτόν τον κόσμο που μπαινοβγαίνει. Γιατί ειδικά έχοντας ένα πόλεμο στα σύνορα και κάποιους ανθρώπους πάρα πολύ δυστυχείς που έχουν περάσει όλο αυτό που έχουν περάσει, σίγουρα θα μαζευτεί πάρα πολύ κόσμος τέτοιος στην Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή ωραίο και ένα χαρακτηριστικό του Έλληνα καταπληκτικό που ήταν αυτή η ανοιχτή καρδιά και αυτή η φιλοξενία να μετατραπεί σε ρατσισμό? Η αγανάκτηση όμως, όταν ακούω, ας πούμε, για παράδειγμα, μία κυρία στο δελτίο ειδήσεων, στον Νίκο Ευαγγελάτη, που θες, θύμα 30 φορές ή 40, δεν θυμάμαι το νούμερο, ληστείας, διάρρηξης. Ναι. Φυσική. Τι η να δικιά πει αυτή η γυναίκα, ξέρω, πόσο μπορεί να κρατήσει τον έλεγχο της? Δεν είναι φυσική, όταν μου πήραν όλα τα κοσμήματά μου, μου πήραν ό,τι είχα αναμνήσεις από τους γονείς μου, από παιδικής ηλικίας. Φαντάζομαι μερικά με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, ναι, έτσι. Ακριβώς. Μιλάω για την αξία της συναισθηματική. Όταν δέσαν την κοπέλα που είχα στο σπίτι, παρόλα αυτά και επειδή είμαι θύμα, γι' αυτό σας το λέω έτσι, ότι είναι κάτι που πρέπει να μην μας αλλοιώσει το χαρακτήρα που έχουμε σαν λαός, αντίθετα, να βρούμε τις λύσεις. Γιατί απ' την άλλη και εμείς χρησιμοποιούμε το Χ Αλβανό που είναι στην Ελλάδα με πολύ λιγότερα χρήματα να μας κάνει όλες τις δευτερεύουσες δουλειές και τους έχουμε σαν τρίτης κατηγορίας πολίτες σε πάρα πολλά επαγγέλματα για δικιά μας εξυπηρέτηση. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ σχετικό που αναφέρεται στις συμμορίες, ένα βίντεο που περιγράφει όλη αυτή την κατάσταση, γιατί θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτό. Αποκωδικοποιώντας την αλήθεια και την εμπλόφα, όχι βεβαίως το ρατσισμό, αλλά πού βρίσκεται και η κατάσταση. Πάντως και εσείς τον βλέπετε το ρατσισμό που λέω. Ναι. Υπάρχει πραγματικός αντικειμενικός κίνδυνος να, όχι μόνο να εκδηλωθούν φαινόμενα ρατσισμού, αλλά να περάσουμε στα όρια της αυτοδικίας σαν κοινωνία και να μετατραπούμε σε ζούγκλα. Αυτό το έχω λέω. Πει επανειλημμένως και δεν θα κουραστώ να το λέω. Θέλει όμως και προσοχή από την άλλη πλευρά, γιατί η αγανάκτηση εμπολής είναι δική. Πάρα πολύ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Προστατεύστε μας, θα γίνουμε θενιάδες, εγκληματίες. Είδα τον εφάω, είδα να φάει. Και το ένα και το άλλο. Ένα μαχαίρι τέτοιο να πω, κατά το μακράδι. Τι να κάνω, φοβόμαστε. Κραυγές αγωνίας και απόγνωστης από τους πολίτες όλης της Ελλάδας που, όπως καταγγέλουν, βρίσκονται στο έλεος των συμμοριών. Η κατάσταση τραγική.
Στη Σαλαμίνα οι κάτοικοι έχουν τις καραμπίνες δίπλα από τα κρεβάτια τους. Στα Γιάννενα όμως ένας κάτοικος βρήκε ένα πραγματικά πρωτότυπο τρόπο για να προστατευτεί από τους κακοποιούς. Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, έκανε το σπίτι του να μοιάζει με αστυνομικό τμήμα. Λέγαμε ότι εμείς έχουμε τη σημαία, είναι αστυνομία, είχαν για να φτιάξουν το παρατημένο αυτό παλιό για να πούνε είναι αστυνομία. Η ελληνική σημαία κυματίζει στον ιστό στην αυλή αυτού του κτηρίου που βρίσκεται λίγο έξω από τα Γιάννενα. Με την πρώτη ματιά ίσως να νομίσατε και εσείς ότι είναι αστυνομικό τμήμα. Και όμως είναι το σπίτι του 48χρονου κυρίου που βλέπετε. Οι αλλεπάλληλες διαρρήξεις που έγιναν στα γύρω σπίτια τον έκαναν να σκεφτεί αυτό τον ανέξοδο, αλλά αποτελεσματικό όπως αποδείχθηκε τρόπο για να προστατευτεί από τους ληστές. Βαριές κατασκευές για να ασφαλίσουμε τα σπίτια του κόσμου. Δεν ασφαλίζουν αλλιώς τα σπίτια. Αυτοί πάντως που σίγουρα κάνουν χρυσές δουλειές τον τελευταίο καιρό είναι οι σιδηρουργοί. Σε ορισμένα χωριά μάλιστα οι κάτοικοι τους έχουν ζητήσει να τοποθετήσουν σίδερα ακόμη και στα ταβάνια των σπιτιών τους. Οι κάτοικοι στο χωριό Στάμνα το Λακαρνανίας είναι ανάστατοι. Ζουν με το φόβο των αντίστοιχων κακοποιών που λιμένονται την περιοχή. Έχουμε το δίκανο οπλισμένο, κλείνουμε το βράδυ και φοβόμαστε. Κάτι πρέπει να γίνει. Έχουμε και σκυλιά, έχουμε από όλα. Τι θα κάνουμε. Από ποιον θα μας σκοτώσουν, θα σκοτώσουμε. Στην πρωτοτυπία συναγωνίζεται το 48χρονο από τα Γιάννενα που σας παρουσίασαμε νωρίτερα το αστυνομικό τμήμα Αυλίδας. Ακούστε τι έκαναν οι αστυνομικοί για να προστατέψουν το σπίτι του Ευθύμη Δρούλια στη Χαλκίδα, το οποίο οι κακοποιοί το έχουν διαρρήξει 40 φορές. Για να φοβηθούν οι διαρρήκτες ή κλέφτες σε παρένθεση, να μην ξαναπάνε, που λέει το εξής. Προσοχή, να μην ξαναμπείς στο κτήμα και στο σπίτι, διότι γνωρίζουμε ποιος είσαι και θα τα πληρώσεις όλα εσύ τα σπασμένα. Αστυνομία Αυλίδος. Η Βασιλική Σάκη είναι πιο τυχερή από τον κύριο Δρούλια. Το σπίτι στο Κιάτο το έχουν παραβιάσει μόνο 16 φορές. Έχω πάρει σπρέι, κοιμόμουν στο εξωτερικό με ένα σφυρί τόσο. Έχω σκεφτεί να πάρω και όπλο. Τα όπλα αναχείρας στην ελληνική ύπαιθρο και βεβαίως αυτό το πράγμα είναι ιδιαίτερως επικίνδυνο αν δεν ελεγχθεί. Και για να ελεγχθεί χρειάζεται ένα πλαίσιο. Καλό το σώμα συνοριακής φρούρησης, το οποίο έχει συσταθεί, αλλά φοβούμαι ότι με τα χιλιόμετρα των συνόρων που περιβάλλουν τη χώρα δεν είναι αρκετοί οι άνδρες που το στελεχώνουν. Και να σας πω κάτι κύριε Παρά, επειδή μιλάμε και για εκτός Αθηνών τι συμβαίνει και κυρίως εκεί συμβαίνουν τα πολλά. Τώρα μία σειρά που γυρίζεται στην Καστοριά και στις Πρέσπες. Μίλησα λοιπόν πάρα πολύ με τους ανθρώπους στην Καστοριά, γιατί δεν φανταζόμουν ότι είναι σε τέτοια η κατάσταση. Εκεί υπάρχουν ολόκληρα χωριά που δεν υπάρχει κανένας κάτοικος. Είναι δύο, τρεις κάτοικοι σχεδόν ερυπωμένα και που κατεβαίνουν ομάδες Αλβανών, ας πούμε, και κατοικούν από τις εκκλησίες μέχρι το τελευταίο σπίτι και κάθε μέρα γίνονται και φασαρίες. Είναι οργανωμένες συμμορίες πλέον. Ακριβώς. Γι' αυτό είπα πριν ότι είναι πια σε επίπεδο κυβερνητικό. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει ο καθένας κάτι μεμονωμένα. Και να πούμε και κάτι για να κλείσουμε αυτό το θέμα, ότι υπάρχει και μια διάσταση που πρέπει να συνυπολογιστεί και που έχει να κάνει και με την νοοτροπία που, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, άπτεται απολύτως της παιδείας. Και εδώ φαίνονται και τα ελλείμματα που έχουμε σε αυτό το τομέα. Τι γίνεται με την ιστορία της θητείας, όταν όλοι μας θέλουμε να μην υπηρετούμε στην παραμεθόριο αλλά στο κέντρο, έτσι, και ο Μιλών και όλοι, δεν ξέρω κανέναν. Αυτή είναι η νοοτροπία και οι γονείς για τα παιδιά τους, να δουλεύει το μέσο, να έρθει κοντά μας, αλλά έτσι μένουν αφύλακτα τα σύνορα. Αυτό για να σκεφτόμαστε συνολικότερα μια κατάσταση, ένα πρόβλημα. Κλείνω και αυτό το θέμα της επικαιρότητας και πάω στα πιο επίκαιρα. Δηλαδή ακούω πάρα πολλά και μου δημιουργούνται πολλές απορίες. Και αν και δεν το συνηθίζω έτσι να ρωτώ, θέλω να ρωτήσω σε αυτή την περίπτωση για να αποκωδικοποιήσω πραγματικά περί τίνος πρόκειται. Αν είναι αλήθεια ή μπλοφ. Να το λύσουμε το θέμα, να τελειώνουμε. Ποιο? Θα παντρευτείτε. Κάποια στιγμή ναι. Κάποια στιγμή ναι, γιατί εδώ έχω δημοσιεύματα πια. Όταν είπα ότι θα κάνουμε αυτή την εκπομπή, έσπευσαν όλοι οι συνεργάτες μου να με εφοδιάσουν με δημοσιεύματα τα οποία φέρνουν την κυρία Τόσες δουλειές κάνω, ο χάμος, ποια είναι το μεγάλο λέτε, θέμα. Λέτε σε όλες τις συνεντεύξεις. Είδατε ότι η ελληνική για τις δουλειές, κοινωνία... αλλά μπροστά είναι ο γάμος. Εγώ το βάλα πίσω στο τέλος. Κοιτάξτε κύριε Παρά, εγώ δεν λέω ποτέ ούτε για γάμους, ούτε για έρωτες, ούτε για προσωπικά. Πώς βρίσκεται τίτλος και σε σοβαρά έντυπα, τα οποία δεν λέω, με τιμούν, μου γράφουν συνέχεια κομμάτια, αλλά αυτούς τους τίτλους και αυτά τα θέματα τα βάζουμε όλοι. Δηλαδή, με παίρνουν στο τηλέφωνο και μου λένε,
διαβάσαμε αυτό. Θα παντρευτείτε και λέω. Ναι, κάποια στιγμή θα παντρευτώ. Μπορεί και αύριο, μπορεί και σε δύο χρόνια. Τώρα, αυτό γίνεται τίτλος. Εδώ χωράει μια ερώτηση. Βοηθάει καθόλου η μεταβίβαση της εμπειρίας, όσο η εμπειρία μεταβιβάζεται, γιατί είμαι ο παδός της σχολής σκέψης που λέει ότι είναι μοναδική η κατάκτησή της και δεν μεταβιβάζεται, έτσι, δεν δανείζεται. Ποιες εμπειρίες? Η εμπειρία της καλής σας φίλης σε ό,τι αφορά το γάμο της κυρίας Μπακογιάννη σας επηρεάζει καθόλου? Η οποία φαντάζομαι ότι είναι θετική. Ναι, δεν μπορεί όμως να με επηρεάσει. Ευτυχώς, δεν σας παροτρύνει να το ακολουθήσετε? Βεβαίως με παροτρύνει. Ευτυχώς η φίλη μου, κυρία Μπακογιάννη, έκανε ένα πολύ πετυχημένο γάμο. Όπως είπα, βρήκε το σωστό άντρα. Σωστό σε ύψος, σωστό σε προσωπικότητα, σωστό σε όλα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ακολουθώντας συνταγή μπορούμε να πετύχουμε το ίδιο. Πάντως είναι από την ίδια δεξαμενή, από τον επιχειρηματικό κόσμο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και η δική σας επιλογή. Θα δούμε, θα δούμε. Μάλιστα. Θα δούμε. Δεν επιμένω, έτσι κι αλλιώς δεν είμαι καλός, κυρία Ντενίση, σε αυτές τις ερωτήσεις. Ούτε εγώ είμαι καλή σε αυτές τις απαντήσεις. Πάω στα άλλα και ήδη αναφερθήκατε εσείς σε μια σειρά την οποία θα δούμε από το Σεπτέμβριο, θα δούμε το χειμώνα, αν δεν κάνω στο Μέγκα. Ναι, ναι, από τον Οκτώβριο. Και είναι η επίκαιρη εκδοχή της τηλεοπτικής τουλάχιστον λογικής. Της ιστορίας με τον πόλεμο στη γειτονική Ιουγκοσλαβία. Συμπτωματικά. Η Άννα, ναι. Έτσι, μια Ελληνίδα από τη Φόρμα, πείτε πολύ τα εσείς, να μην τα πω εγώ. Είναι ένα θέμα που συμπτωματικά, και μακάρι να μην είχε συμβεί, βρέθηκε να είναι στην επικαιρότητα. Δηλαδή, πολλοί μπορεί να σκεφτούν ότι τώρα η Ντενίση. Πήρατε την ιδέα από αυτό. Πήρε την ιδέα από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αρκετό καιρό πριν να. Ξεκινήσει, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην γειτονική μας χώρα, είχα προτείνει μια ιστορία στο Μέγκα. Σκεφτόμουν ότι ένα θέμα της εποχής που πρέπει να μας απασχολήσει και θα μας απασχολήσει και μελλοντικά είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ξαφνικά βρίσκονται χωρίς πατρίδα. Που ήταν σαν και εμάς. Να πω κάτι. Ίσως να μην πείσετε ορισμένους ότι είναι συμπτωματικό, αλλά δεν βρίσκω το κακό. Δηλαδή, και να παίρνατε την ιδέα από ένα γεγονός που συνέβη, δεν βρίσκω καθόλου να είναι φυσικά κακό. Φυσικά και δεν θα ήταν κακό. Επειδή όμως είναι ένα γεγονός, γι' αυτό το λέω ανοιχτά, γιατί από πίσω είναι ένα ολόκληρο κανάλι στο οποίο υπήρχε αυτή η πρόταση. Ναι, γιατί το θέμα δεν είναι ο πόλεμος φυσικά, ούτε περνάς έτσι απλοϊκά ένα πόλεμο μέσα σε μία. Ναι. Είναι. Μια ιστορία αγάπης, αλλά υπό το πρίσμα του ότι είναι ένας άνθρωπος που τα είχε όλα, όπως τα έχουμε όλοι μας και δεν τα εκτιμούμε. Σπίτι, οικογένεια, αυτοκίνητα, διπλές τηλεοράσεις. Και τα χάνει με το διαμελισμό της χώρας και τον πόλεμο και βρίσκεται στο δρόμο και ξαναβρίσκει τις ιδέες του. Και μια γυναίκα που τα έχει όλα, αλλά έχει χάσει τα αισθήματα, τις ιδέες, τα οράματα και τα βρίσκει μέσω αυτού του ανθρώπου. Αυτό είναι το θέμα. Είναι, και βέβαια θα γυριστεί στη Μακεδονία και μάλιστα κοντά στα σύνορα, γιατί αυτό ήταν επίσης μια πρόταση δικιά μου. Γιατί η Άννα είναι από τη Φλόρινα, από την Καστοριά. Την Καστοριά. Ναι. Άρα γυρίσματα στην Καστοριά. Η σειρά γίνεται Καστοριά, Πρέσπες, Φλόρινα. Είναι μια περιοχή αρκετά παρατημένη και πιστεύω ότι είναι πολύ καλό πράγματα μεγάλης ακροαματικότητας και τηλεθέασης να περνάνε περιοχές τέτοιες χώρες μας και με έναν τρόπο, όσο γίνεται μέσα από μια σειρά, να περνάνε και τα προβλήματα αυτής της περιοχής. Δεν θα έχουμε μόνο τηλεόραση, θα έχουμε και θέατρο με την Μπουμπουλίνα. 500 εκατομμύρια έχει φτάσει ήδη. Οπωσδήποτε. Και παραπάνω θα πάει. Τι θα γίνει με αυτές τις υπερπαραγωγές που σκαρώνονται κάθε χρόνο? Δεν πρέπει κάποιος να τις κάνει τις υπερπαραγωγές? Ναι, αλλά θα αφήσουν πάλι οι άσπονδοι φίλοι. Τι μας νοιάζει αυτό? Τι μας νοιάζει αυτό? Δεν σας επηρεάζει? Όχι, όχι, καθόλου. Αυτή η ιστορία? Καθόλου. Σας τιμώνει κάποιες στιγμές? Όχι, 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 καθόλου. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που παρακολουθούν όσοι χρειάζεται να ενημερωθούν, σαν και εσάς, για να κάνουν τις ερωτήσεις. Εγώ δεν είμαι καν ενημερωμένη τις περισσότερες φορές. Έχω τόση πολλή δουλειά, κύριε Παρά, για να γίνουν αυτές οι υπερπαραγωγές, γιατί κακά τα ψέματα, το εμπορικό που είναι ωραίο να ακούγεται και που πουλάει συσσαγωγικά, είναι το να λέμε πόσο ακριβό είναι, πόσα κοστούμια έχει. Το ουσιαστικό και το σοβαρό είναι ότι αυτές οι υπερπαραγωγές καταρχήν έχουν θέμα. Και θέμα σοβαρό και δύσκολο. Αυτό απαιτεί πάρα πολύ δουλειά. Αν δεν είσαι φελός και δεν θες να κάνεις ένα θέμα έτσι τρελαλά στον αέρα, δήθεν. Εδώ μοιάζει πάντως να είσαστε, θα μου επιτρέψετε, ενήμεροι. Λέτε, ενοχλώ και μου ρίχνουν.
time out από το έθνος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι ενήμερη με το κάθε σχόλιο. Mm-hmm. Ξέρω το τι γίνεται. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι κάτι που με απασχολεί. Με απασχολεί η ίδια η δουλειά. Αν η ίδια η δουλειά είναι καλή και πετύχει, τότε θα μπορέσουν και αυτοί να έχουν μια συνέχεια σχολείων. Αν δεν είναι καλή και δεν πετύχει, δεν θα έχουν περιθώριο και για σχόλια. Μόνο στους πετυχημένους σχολιάζει κανείς. Σε αποτυχίες δεν σχολιάζουν. Φεύγω και από αυτό, γιατί είναι ο χρόνος που με πιέζει και θέλω να τα προλάβω όλα. Λοιπόν, Θανάσης Βέγκος, μεταξύ άλλων πολύ πολύ σημαντικών ηθοποιών, σχολιάστε με αυτή τη συνεργασία. Πάντα για την Μπουμπουλίνα μιλώ. Όχι μεταξύ άλλων, πρώτος από όλους θα έλεγα και από μένα. Είναι ένα κεφάλαιο ο Θανάσης Βέγκος. Είναι η ιστορία του σινεμά του ελληνικού. Είναι άνθρωπος που θα μείνει στην ιστορία. Σαν ο Έλληνας, ο απλός Έλληνας. Σπουδαίος άνθρωπος. Μεγάλος καλλιτέχνης, σπουδαίος άνθρωπος. Ακριβώς. Πάρα πολύ σεμνός, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Χαίρομαι που είναι στο πλάι μου και είναι ουσιαστικά ψυχικά, γιατί για μένα πρώτα πάει το ανθρώπινο και μετά πάει το καλλιτεχνικό. Mm-hmm. Καλά τα καλλιτεχνικά, αλλά έπονται. Μπουμπουλίνα, πότε θα τη δούμε? Τέλος Οκτώβρη. Τέλος Οκτώβρη. Τα γυρίσματα είναι... Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Σε πάρα πολλά μέρη, αν δεν κάνω λάθος. Για την Μπουμπουλίνα λέμε τώρα. Μπουμπουλίνα, ναι. Είπατε γυρίσματα και μπερδεύτηκα. Ναι. Είναι οι σκηνές οι οποίες... Έχει πάρα πολλά, ακριβώς, έχει πάρα πολλά σκηνικά. Πάρα πάτε πολλά, και σπέτσες, από νομίζω, πλοία μέχρι, ναι, κάτι, ένα κομμάτι μπορεί να γίνει στις σπέτσες. Έχει πολλή προετοιμασία και παρά ακόμα και για να γίνει έξοδα. Κάτι καλό. Εντάξει, καλά τα έξοδα. Κυρία Ντενίση, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν αυτό το πρωινό εδώ στις διαδρομές. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, ήταν από καιρό που ήθελα να έρθω, αλλά τώρα πέσαμε μέσα σε όλα τα δύσκολα και βαριά θέματα. Επέμενα και στο τέλος τα κατάφερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν για 45 λεπτά της ώρας κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9 ακριβώς. Καλεσμένοι στις πρωινές διαδρομές, η Ζωή Λάσκαρη. Να είστε πάντα καλά.